Παραμένει από την αρχή η εξάντληση της τετραετίας, δηλαδή ο σχεδιασμός με ορίζοντα τετραετίας. Αυτό είναι προϋπόθεση για να υπάρξει σταθερότητα μέσα στη χώρα. Και η σταθερότητα σήμερα είναι πιο απαραίτητη παρά ποτέ, ώστε να μην χαθεί χρόνος, να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα. Η σταθερότητα είναι δύο φορές απαραίτητη πια, γιατί μια σταθερή Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Σταθερότητα σημαίνει σταθερά βήματα για όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και σταθερότητα σημαίνει σταθερό προσανατολισμό στην Ευρώπη, μια Ευρώπη που άλλωστε, όπως γνωρίζουμε, η ίδια αλλάζει. Σταθερότητα σημαίνει και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Όχι μόνο καλύτερο συντονισμό στα τρέχοντα, αλλά και καλύτερο σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να γίνουν ομαλά και με τόλμη όλες οι απαραίτητες αλλαγές για να βγει η Ελλάδα ενισχυμένη από την κρίση. Όχι μόνο για να πιάσουμε τους στόχους του προγράμματος και να βγούμε από την κρίση και από τα μνημόνια, αλλά και για να φέρουμε σε πέρας όλες τις θεσμικές αλλαγές που η χώρα έχει ανάγκη και που τις προωθούμε εμείς γιατί τις πιστεύουμε εμείς. Δεν μας επιβάλλει κανένας. Και τέλος, για να έρθει μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση που πρέπει να αρχίσει μέσα στα επόμενα χρόνια και να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την τριετία. Η Ελλάδα δεν έχει καιρό για χάσιμο. Πρέπει να κάνει σε πολύ λίγα χρόνο όσα δεν έχουν γίνει σε προηγούμενες δεκαετίες. Και αυτό ήδη κάνουμε. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμό. Με ακόμα καλύτερο μεταξύ μας συντονισμό και με καλύτερο σχεδιασμό για το μέλλον. Ασφαλώς, ο καθένας διατηρεί τις ιδέες του. Αλλά αυτή τη στιγμή, υπέρτατη ιδεολογία είναι η σωτηρία της πατρίδας. Για τον κάθε Έλληνα, αυτή πρέπει να είναι σήμερα η υπέρτατη ιδεολογία, η σωτηρία του τόπου. Άλλωστε, μας ενώνει το συμφέρον της χώρας και η προκλήση του μέλλοντος που μαζί θα αντιμετωπίσουμε. Όπως μας ενώνει και κοινή ευθύνη απέναντι στον τόπο και όλα αυτά εκφράζονται και αποτυπώνονται στη σύνθεση ακριβώς αυτής της νέας κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε λεπτό να χάσει. Πρέπει τις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη νέα δόση του δανείου. Έχει γίνει δουλειά σημαντική, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Ακόμα πρέπει να τρέξουν και οι προετοιμασίες για την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο εξάμεινο. Και τέλος πρέπει να φροντίσουμε όλοι, ώστε να πιάσουμε φέτος το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, ώστε από την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει και η ανακούφιση. Αυτά είναι τα επίγοντα για τα οποία δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε στιγμή. Από εκεί και ύστερα, οι προτεραιότητες αυτές της νέας κυβέρνησης ξετυλίγονται ως εξής. Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε την ανάκαμψη μια ώρα αρχίτερα. Να νικήσουμε την ανεργία, να φέρουμε επενδύσεις, να αποφύγουμε νέα μέτρα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά και να αναβαθμίσουμε τη χώρα μας γεωπολιτικά. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε όλους αυτούς τους στόχους. Επόμενη προτεραιότητα, να διορθώσουμε τις αδικίες των τελευταίων ετών και να στηρίξουμε ιδιαίτερα τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια του πολίτη, γιατί ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει. Και πιστεύω ότι είμαστε τώρα πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους από ό,τι ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και απότερη προτεραιότητα, να ξεκινήσουν οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές που θα κάνουν πραγματικά την Ελλάδα όπως τη θέλουμε, αγνώριστη. Για όλα αυτά προχωράμε άμεσα σε επικαιροποίηση της προγραμματικής μας σύγκλησης. Και πέρα από την προγραμματική σύγκληση θα οργανώσουμε το σχεδιασμό και το συντονισμό μας σε νέες στέρεες βάσεις. Κοινός στόχος μας. Στενή συνεργασία, καλύτερος σχεδιασμός. Κοινός αντίπαλός μας. Η στασιμότητα και ο κίνδυνος ακυβερνησίας. Κοινή μας βάση. Η θέληση του ελληνικού λαού να προχωρήσει μπροστά.
και κοινή μας θέληση να στηριχθούμε από όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Ακόμα και αυτές που δεν συμμετέχουν σήμερα στην κυβέρνησή μας, εφόσον έχουν και εκείνες στόχο να βγούμε από την κρίση το ταχύτερο και να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνουμε, πρέπει να ξέρετε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς αυτό που πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο, ελάχιστοι πέρσι τέτοιο καιρό το θεωρούσαν πιθανό. Μας ενώνουν επομένως τα μεγάλα και το αύριο και δεν θα αφήσουμε να μας διαιρέσουν τα μικρά και το παρελθόν. Μας ενώνει η φιλοδοξία να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της, να διορθώσουμε τα όποια λάθη του χθες, να δώσουμε προοπτικές στη νέα γενιά, προοπτικές τέτοιες που δεν τις είχε ποτέ. Και μας στηρίζει η θέληση του ελληνικού λαού να αναγεννηθεί η Ελλάδα, η ελπίδα του λαού και η προοπτική της χώρας. Κυρίως μας στηρίζει η θέληση του ελληνικού λαού να παραμερίσουμε όλα τα εμπόδια και όλα όσα κρατούν στάσιμη την Ελλάδα στο χθες. Μας ενώνει το μέλλον της χώρας και αυτό είναι ένα στοίχημα που όλοι μαζί μόνο μπορούμε να κερδίσουμε. Το δικό μας όνειρο για τη νέα Ελλάδα είναι εφικτό. Κάποιοι άλλοι ζουν ακόμα στους εφιάλτες του χθες. Δεν τους δίνουμε σημασία, καμία σημασία και προχωρούμε. Δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή από το να πετύχουμε. Και είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε.